αν είχαμε συζητήσεις με την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχαμε πάρα πολλές συζητήσεις. Επίσημες, ανεπίσημες, με κάθε τρόπο. Γιατί γινόταν αυτή η συζήτηση? Γιατί για να έχετε μία εικόνα, τον Αύγουστο του 2014 πριν αναλάβουμε, έγινε στο Δημαρχείο συνάντηση με καθηγητές που στο πρόγραμμα κάποιο του ΟΣΕ που θα κάνανε μελέτες, και το οποίο το είχε συνεχίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, και οι οποίοι μιλούσαν για επιφανειακή διέλευση του τρένου και θα κάναμε μελέτες. Και εμείς από εκείνη την ημέρα που έγινε η συνάντηση είπαμε ότι η διχοτόμηση της πόλης δεν γίνεται, σταματάμε εδώ πέρα, και τελείωσε η συζήτηση περί το αν θα περάσουμε επιφανειακά και αν θα δεχτούμε να συνεργαστούμε με εκείνη τις ομάδες που ήταν από τη Ζυρίχη, από το Μετσόβιο κλπ. Διότι είχαν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που θα πάνε. Δεν συζητούσαν άλλη λύση, δεν λέγανε ας πούμε θα πάμε να μελετήσουμε αυτό που τους λέγαμε εμείς. Είχαν συγκεκριμένο προσανατολισμό. Πάει αυτό. Γίνανε εκλογές, ήρθε η νέα κυβέρνηση, και με την προηγούμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Δημάρ είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση το πώς θα γίνει, τι θα γίνει με αυτή την ευθύνη, αλλά λόγω εκλογών σταμάτησε, διότι ήταν ζωτική σημασία σε αυτό το θέμα και το καταλαβαίνουμε όλοι. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή δεν υιοθετούσε την άποψή μας. Υιοθετούσε την άποψη ότι να πάει το πολύ να ξεκινήσει από τον Άγιο Διονύση μέχρι τον Άγιο Ανδρέα. Αυτή ήταν η αρχική τους στάση και τοποθέτηση. Πάνω σε αυτό το κομμάτι ξεκινήσαμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό που είπα προηγουμένως, και επίσημα και ανεπίσημα και με κάθε δευτό, και ισχύει ότι προσπαθούσαμε να φωτίσουμε, να δώσουμε στοιχεία, και είναι θετικό το ότι μέσα από αυτό είναι τη συζήτηση, τις συναντήσεις, τις συγκεντρώσεις βγήκε ένα θετικό αποτέλεσμα. Το ότι δηλαδή η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Μεταφορών έκαναν αποδεκτή την πρότασή μας, και εκεί στις συζητήσεις βάζαμε αυτά που βάλαμε και τώρα. Διότι ο Υπουργός ήταν και μηχανικός και καταλάβαινε πολύ καλά και το τι σημαίνει πέρα από το τρένο σαν τρένο, και τι σημαίνει και ανάπλαση. Τι σημαίνει δηλαδή το να έχεις, και που έχει την ιδιαίτερη του αξία, το να έχεις ένα γραμμικό πάρκο για να μπορεί να μετακινήσει, και το οποίο τι ιδιαίτερη αξία προσθετική έχει πάνω στο ζήτημα, το ότι να είναι και υπογειοποιημένο το τρένο και να είναι και ο προαστιακός, και φτάσαμε σε αυτό την... Με την νέα κυβέρνηση στις 11 Δεκάτου στείλαμε επιστολή στον κύριο Καραμαλή, γιατί πλέον είχαν τοποθετηθεί. Μέχρι τότε ήταν ότι μίλησε ο τάδε, πήγε σε ένα συνέδριο, είπε κάποιος ένα σχόλιο. Το θέμα θα αρχόταν ούτως ή άλλως, θα το φέρναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Περιμένουμε, ζητήσαμε και σήμερα να μεταφέρω και στο Δημοτικό Συμβούλιο αν θα υπάρχει συνάντηση. Είναι λέει βαρύ το πρόγραμμα, θα δούμε. Επειδή και αυτά είχαμε προβλήματα και με την προηγούμενη κυβέρνηση, τα προγράμματα και το αν θα γίνουμε δεκτοί ή όχι, αυτά αντιμετωπίζονται με γνωστούς τρόπους. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους φορείς γνωρίζουν πώς αντιμετωπίζονται τα θέματα αυτά όταν ζητάς κάτι και δεν υπάρχει αποδοχή. Τι εγγυήσεις είχαμε με την προηγούμενη κυβέρνηση? Οι εγγυήσεις που είχαμε ότι θα πορευτούμε σε αυτή την κατάσταση ήταν ο πατραϊκός λαός. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εγγύηση. Δεν υπάρχει άλλη εγγύηση. Το πώς θα κάνουν. Όσοι θέλουν να κάνουν παιχνίδια με αυτή την πόλη και με 300.000 κατοίκους πεπισμένους ότι αυτό είναι δίκαιο, αυτό βλέπει τους επόμενους αιώνες, το κοκαλάκι το δικό μας μπορεί να μην υπάρχει, το τρένο θα συνεχίζει να υπάρχει, και επομένως εμείς δεν θα καθίσουμε και να βλέπουμε κοντόθωρα αύριο, και αυτός ο οποίος επομένως βάζει τη σφραγίδα του είναι η δική μας πίστη. Το τι θα μας πούν οι κυβερνώντες, αν θα είναι το τεχνικό κομμάτι, είναι έτσι ή αλλιώς, εμείς εκείνο το οποίο λέγαμε είναι ότι είναι αυτά. Δοθήκανε βέβαια, γίνανε και συναντήσεις τεχνικές, ήρθανε και στο Δημαρχείο και με τις υπηρεσίες μας, γίνανε αυτού του είδους συναντήσεις. Έχουμε και τα στοιχεία με αυτούς που βρεθήκαμε, δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Το κυρίο ζήτημα είναι ότι εάν δεν υλοποιούντουσαν αυτά, αυτός ο οποίος θα βάλει τη σφραγίδα του και σήμερα είναι ο πατραϊκός λαός. Αν ο πατραϊκός λαός επιλέξει το δρόμο του αγώνα και να το επιβάλλει, θα το επιβάλλει. Να φέρω κλασικό παράδειγμα στα Σεπόλια. Έγινε επιφανειακή, λειτουργήσε επιφανειακά το τρένο. Έκαναν κινητοποιήσεις οι κάτοικοι, χρησιμοποίησαν όλα τα μέσα και σήμερα αυτό που πήγαινε επιφανειακά γίνεται υπογειοποίησή του. Γιατί είχαν δίκιο, το πιστέψανε, το παλέψανε. Και σήμερα θα έχουν εκεί πέρα και μία ανάπλαση. Όπως φυσικά και στους Αγίους Αναργύρους που υπάρχει στην Αθήνα, και έχει ταυτόχρονα και το τρένο να υπάρχει και να υπάρχει από πάνω ανάπλαση. Άρα επομένως δεν έχουμε το αν, ας πούμε, τα στοιχεία που μας δίνανε ή μας λέγανε εμείς, και με την νέα κυβέρνηση η οποία έρχεται και λέει ότι αν θα μας δώσει στοιχεία εμείς από αυτό που περιμένουμε είναι ότι θα υλοποιηθεί. Κοντός ψαλμός, αλληλούγια. Όποιος λέει ψέματα στον πατραϊκό λαό και τάζει και έρχεται η ώρα της υλοποίησης, θα βρεθεί εδώ μπροστά μας. Και όποιος λέει ψέματα σε ένα λαό, καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι άνθρωπος της μιας μέρας και κυβερνήσεις της μιας μέρας. Δεν θα έχουν επόμενη μέρα. Γιατί ο λαός μας υπάρχει και θα υπερασπίζεται τα συμφέροντά του. Επομένως και από τη νέα κυβέρνηση που ζητούμε, και θα έρθουν να συζητήσουμε και να δούμε, και αν δεν κάνανε οι υπόλοιποι, εδώ είμαστε να τα κάνουν οι ίδιοι. Τι θα κάνουνε? Αυτό το οποίο είναι το πιο σωστό και το πιο λογικό και το οποίο είναι αναμενόμενο. Ότι να καθίσεις και να δώσεις μία λύση και να υλοποιήσεις όλους εκείνους. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες, αν δεν είναι τέλεια τα πράγματα, αν είναι κάποιο άστοχο, δεν θα καθίσουμε να παλέψουμε εδώ πέρα τι έλεγες χθες, τι έκανες αύριο. Πάμε μπροστά. Εδώ πέρα τι θα κάνουμε? Θα είμαστε στο ύψος των περιστάσεων σαν Δημοτικό Συμβούλιο ή όχι? Θα μπούμε μπροστά σε ένα αίτημα το οποίο αλλάζει την εικόνα της πόλης. Η Πάτρα θα είναι άλλη πόλη. Άρα λοιπόν, γιατί δεν λέγαμε, λέει, υπάρχει μια ερώτηση, μέχρι το νέο λιμάνι. Εμείς κάθε πράγμα το οποίο συζητάς φτάνεις μέχρι εκεί που λέμε. Όταν λέμε Άγιο Ανδρέα μιλούμε για το νέο λιμάνι. Είναι σαφές, ας πούμε, ότι μέχρι το νέο λιμάνι είναι ο σχεδιασμός. Αλλά αυτά δεν είναι. Το κυρίαρχο ζήτημα είναι, δέχονται την υπογειοποίηση, ναι ή όχι? Και οι προηγούμενοι και οι σημερινοί. Η σημερινή κυβέρνηση μου θυμίζει το πρώτο ξεκίνημα με την προηγούμενη κυβέρνηση. Και είμαι σίγουρος ότι και αυτή η κυβέρνηση θα φτάσει στο ίδιο σημείο που έφτασε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προχώρησε. Και είναι θετικό με την προηγούμενη κυβέρνηση ότι έκανε πίσω, προχώρησε, μπράβο, δεν καθόμαστε και κολλάμε, προχωρούμε, βλέπουμε μπροστά. Και βρεθήκαν όλοι εκείνοι οι τρόποι για να έχουμε υλοποίηση. Το ίδιο να κάνουμε και με τη νέα κυβέρνηση.